Μόνη σήμερα. Αν γνωρίζει τον άντρα που μόλις τόσα χρόνια μαζί του, χωρίσαμε. Συγγνώμη, δεν ήθελα να φανώ αδιάκριτος, αλλά να σας έβλεπα τόσα χρόνια πάντα μαζί. Συγγνώμη. Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς συναισθήματα, σκέφτηκε. Άδεια. Άχρονη. Στεκόταν στο ανοιχτό παράθυρο και απολάμβανε τη δροσιά από τη θαλάσσια άλλη. Κάπου στο βάθος από τα βουνά, ένα αχνό κόκκινο φως ανέρωνε το ξεκίνημα μιας νέας μέρας. Όλο αυτό το διάστημα απήχε από τη ζωή. Όμως τώρα, αυτή τη στιγμή, πίστευε πως ήταν έτοιμη να πάρει μια βαθιά ανάσα, να αναγνωρίσει τα λάθη της, να αγαπήσει και να σεβαστεί το παρελθόν της. Ένιωσε έτοιμη να φωτίξει στο παρόν, παρέα με το νέο εαυτό της. Ήρθε η ώρα να αναγεννηθεί από τις ίδιες της τις τάχτες. Τώρα βρισκόταν στο σημείο της ανάσας, της δικής της αναγέννησης. Και θα έβαζε γερά όρια γύρω από τον εαυτό της. Να μην επιτρέψει να τις θα χαλάσει κανείς. Άλλωστε, όπως έλεγε και ένα τραγούδι που άκουγε συχνά, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Βγήκε από το μπάνιο και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Για την ηλικία μου καλά κρατιέμαι, σκέφτηκε και χαμογέλασε. Φόρεσε τη ρόμπα του. Δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο. Περίμενε. Είχε ζητήσει να ανέβει επάνω οπωσδήποτε στις 10. Του φάνηκε πως δεν τα πολύ ήθελε, αλλά αυτό ακριβώς τον εξήταρε. Ήθελε να παίρνει με τη βία ό,τι γουστάρει, ό,τι του αρέσει. Άλλωστε αυτός είναι το αφεντικό και έπρεπε να το καταλάβει. Από μικρός αυτό αποζητούσε πάντα. Ο πατέρας του τον έμαθε να διεκδικεί και να κερδίζει, ακόμα και αν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τρόπους ανορθόδοξους. Χαμογέλασε ξανά στη σκέψη ότι πήραν το μάθημά τους όσοι του πήγαν κόντρα. Ήπιε το χάπι για να μπορεί να το χαρεί όσο περισσότερο μπορούσε. Άκουσε βήματα. Το χαμόγελο στάθηκε στα χείλη του. Πήγε και κάθισε στην πολυθρόνα, τη δική του. Μισόπληξε τα μάτια και είδε πως ερχόταν προς το μέρος του. Κάτι κρατούσε στο χέρι. Γύρισε να δει και τότε δέχτηκε την πρώτη μαχαιριά. Προσπάθησε να αντιδράσει, φώναξε, έτσι νόμισε. Πήγε να σηκωθεί, αλλά οι μαχαιριές τώρα ήταν πολλές, απανωτές. Έπεσε κάτω, πήγε κάτι να ψηλήσει. Σαν άκουσε βήματα. Επιτέλους θα σωθώ, σκέφτηκε. Αμυδρά είδε σκιές που όμως δεν ήρθαν προς το μέρος του. Κάτι έλεγαν. Δεν άκουγε. Δεν μπορούσε. Σιωπή.